Ζυμαρικά με ψητή φέτα, ντοματάκια και γαρίδες στο φούρνο. Σερβίρει 3 με 4 άτομα. Έχετε ακούσει για την καταπληκτική ελληνική συνταγή για ζυμαρικά με φέτα στο φούρνο που είναι η νέα τρέλα και έχει κατακλείσει το διαδίκτυο? Μιας και το έχω δοκιμάσει αρκετές φορές και μου αρέσει το πόσο απλό και νόστιμο είναι, αποφάσισα να πειραματιστώ προσθέτοντας άλλα υλικά, εξού και η προσθήκη γαρίδων. Τώρα λοιπόν έχετε μια νέα συνταγή με ένα απολαυστικό διαχρονικό συνδυασμό ζυμαρικών με γαρίδες και τυρί που είμαι σίγουρη ότι θα σας ενθουσιάσει. Τι λέτε, πάμε να μάθουμε μαζί πώς να το ετοιμάσουμε? Ας δούμε λοιπόν μαζί τα υλικά. 250 γραμμάρια χωριάτικο χυλοπιτάκι ή οποιοδήποτε άλλο μικρό ζυμαρικό. Ένα μπλοκ 200 γραμμάρια φέτα. 250 γραμμάρια 6 με 8 ολόκληρες ομές γαρίδες Tiger, μεγάλες, φρέσκες ή κατεψυγμένες και αποψυγμένες. Ένα κουταλάκι του γλυκού ξερή ρίγανη. 45 ml 3 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο. 300 γραμμάρια φρέσκα ντοματάκια μακρόστενα, πλυμμένα και κομμένα στη μέση. 2 σκελίδες σκόρδο. Μισή πράσινη πιπεριά πλυμμένη και κομμένη σε καρέ. Μισό φλιτζάνι 125 ml λευκό κρασί. Μισό ματσάκι φρέσκος μαϊντανός. Φρεσκοαλεσμένο αλάτι και πιπέρι. Μέθοδος. Ετοιμάστε και μαρινάρετε τις γαρίδες μία ώρα πριν ψήσετε το φαγητό. Πλύντε τις ολόκληρες γαρίδες και αφαιρέστε μόνο το κεφάλι τους. Τοποθετήστε τις γαρίδες σε ένα βαθύ πιάτο, κρατώντας τα κεφάλια τους σε ένα ξεχωριστό πιάτο. Ρίξτε το κρασί και ένα κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο στο μούλτι, προσθέτοντας και τις 2 σκελίδες σκόρδο. Προσθέστε και το μισό μαϊντανό και χτυπήστε τα όλα μαζί για ένα λεπτό ή μέχρι να γίνουν μια πράσινη ρευστή, αραιή σάλτσα. Ρίξτε τη σάλτσα πάνω από τον μπολ με τις γαρίδες, σκεπάστε το με πλαστική μεμβράνη και αφήστε το στο ψυγείο για μία ώρα. Βάλτε τα κεφάλια σε 2 μικρά πουγκάκια από τούλι και με ένα σπάγκο δέστε ένα κόμπο πάνω από το καθένα για να κλείσει σφιχτά. Βάλτε τα στην άκρη. Ετοιμάστε τη φέτα με τις γαρίδες για ψήσιμο. Ρίξτε 2 κουταλιές σούπα σε ελαιόλαδο κατά προτίμηση σε ένα μεγάλο πύλινο σκεύος, γάστρα, διαμέτρου 28 εκατοστών ή αν δεν έχετε σε οποιοδήποτε στρογγυλό ταψί φούρνου ιδίου μεγέθους. Βάλτε το μπλοκ φέτα στο κέντρο του ταψιού. Γύρω της σκορπίστε τα κομμένα στη μέση ντοματάκια. Βγάλτε τις μαριναρισμένες γαρίδες από το ψυγείο και τοποθετήστε τις στις άκρες του ταψιού, περιχύνοντας την πράσινη σάλτσα πάνω από όλα τα υλικά. Σκορπίστε γύρω-γύρω την πιπεριά σε καρεδάκια. Αλλά το πιπερώστε κατά βούληση. Για να τελειώσετε, περιχύστε λίγο ακόμα ελαιόλαδο, 2 κουταλάκια του γλυκού και τρίψτε και πασπαλίστε τη ρίγανη πάνω από όλα τα υλικά. Έτοιμο για το φούρνο. Οδηγίες ψησίματος. Ψήστε τη φέτα με τις γαρίδες σε υποθερμασμένο φούρνο στον αέρα στους 190 βαθμούς Κελσίου μέχρι να μαλακώσει το τυρί, οι γαρίδες να πάρουν σκούρο ροζ χρώμα και τα ντοματάκια να ψηθούν για περίπου 22 με 25 λεπτά, εξαρτάται από το φούρνο. Βράστε τα ζυμαρικά. Όσο ψήνετε τη φέτα με τις γαρίδες, ρίξτε 1,5 λίτρο βραστό νερό σε βαθιά κατσαρόλα πάνω από δυνατή φωτιά. Βυθίστε τα 2 πουγκάκια με τα κεφάλια των γαρίδων μέσα στο νερό για να δώσετε στα ζυμαρικά τη special γεύση της γαρίδας. Μόλις αρχίσει να βράζει πάλι το νερό, χαμηλώστε τη φωτιά και προσθέστε λίγο αλάτι. Τώρα προσθέστε και το χυλοπιτάκι. Μαγειρέψτε το al dente, δηλαδή 9 με 11 λεπτά. Ελέγξτε και τη συσκευασία για οδηγίες μαγειρέματος, ανακατεύοντας τακτικά. Όσο βράζουν τα ζυμαρικά, ανοίξτε το φούρνο και αναποδογυρίστε τις γαρίδες στο ταψί. Συνεχίστε το ψήσιμο. Μετά από 11 λεπτά περίπου, το χυλοπιτάκι πρέπει να έχει βράσει. Αφαιρέστε από τη φωτιά και στραγγίστε το. Βγάλτε τα πουγκάκια και πετάξτε τα. Βάλτε το χυλοπιτάκι στην άκρη. Τελειώστε το φαγητό. Βγάλτε το ταψί από το φούρνο. Ήδη φαίνεται θεϊκό.
Με ένα μεγάλο κουτάλι, πολτοποιήστε τη φέτα και μετά ανακατέψτε τη μαζί με τις γαρίδες, τις ντομάτες και τα υπόλοιπα υλικά. Προσθέστε το βρασμένο χυλοπιτάκι στο ταψί, ανακατεύοντας να ενωθούν καλά όλα τα υλικά. Αλλά το πιπερώστε και πάλι αν θέλετε. Πάνω από τη γάστρα πασπαλίστε τον υπόλοιπο μαϊντανό ψιλοκομμένο. Το γεύμα είναι έτοιμο, τόσο εύκολα. Και η πλούσια σάλτσα με γεύση φέτας και γαρίδας έχει ποτίσει τα ζυμαρικά. Πρόταση σερβιρίσματος. Τοποθετήστε μια γενναιόδορη μερίδα σε κάθε πιάτο και σερβίρετε όσο είναι ακόμα ζεστά. Πληροφορίες φύλαξης. Τα υπολείμματα, αν και πολύ αμφιβάλλω θα υπάρχουν, μπορούν να φυλαχτούν σε αεροστεγές δοχείο στο ψυγείο για έως και μία εβδομάδα. Αυτό το πιάτο είναι πρακτικά ένα πλήρες γεύμα. Το σέρβιρα απλά με μπροκολίνη στον ατμό. Λοιπόν παιδιά, με ένα τόσο εκπληκτικό συνδυασμό γεύσεων και απλότητα στην ετοιμασία, πώς μπορείτε να κάνετε λάθος? Στο πιάτο μου τώρα, έτοιμα να καταβροχθιστούν. Τα λέμε! Απολαύστε το! Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Και τώρα ξέρετε τι να κάνετε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου Greek Cooking Made Easy. Αφού είδατε το βίντεό μου, τώρα μπορείτε να δείτε και τη συνταγή μου γραμμένη στην ιστοσελίδα μου. Το link της είναι στην περιγραφή του βίντεο. Κάντε like στη σελίδα μου στο Facebook ή ακολουθήστε με στο Pinterest και το Instagram.